Η συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Ίδρυμα με τον τραυματισμό ενός φοιτητή μόνο απογοήτευση προκαλεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Άκουσα ότι έπεσε ξύλο. Παίχτηκε ξύλο. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, έχει παραλυφθεί. Φέτος δεν έχω ακούσει κανένα άλλο συμβάν να έχει συμβεί, ούτε για πέρσι έχω ακούσει αυτά. Για τον τραυματία. Για τον τραυματία δεν ξέρω τίποτα. Τα επεισόδια μεταξύ παρατάξεων σημάδεψαν τις φετινές φοιτητικές εκλογές όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Και το ζήτημα που τίθεται είναι πόσο ουσιαστικός είναι ο ρόλος των εκλογών. Το νόημα είναι ότι το Πανεπιστήμιο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας μας. Είναι πώς θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη μικρογραφία, γιατί όταν βγούμε από το Πανεπιστήμιο θα γίνουμε ενεργοί πολίτες. Είμαστε ήδη μάλιστα και θα πρέπει να συμμετέχουμε και στις εθνικές εκλογές, είτε είναι αυτές για την Ευρώπη, είτε για τα δικά μας δρόμενα, οπότε θα πρέπει να συμμετέχουμε. Ο ρόλος των φοιτητικών εκλογών είναι πάρα πολύ σημαντικός, αν σκεφτούμε και το πόση επίθεση δέχονται οι φοιτητές στα δικαιώματά τους και συνολικά μέσω της πολιτικής που εφαρμόζεται και από κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά οι φοιτητικές εκλογές αποτελούν, ειδικά και στην περίοδο που πέφτουν φέτος, αποτελούν κάτι σαν ένα δημοψήφισμα των νέων. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει άνοδος δεν είναι τυχαίο, γιατί υπάρχει άνοδος και πανελλαδικά στο φοιτητικό κίνημα. Μια μερίδα φοιτητών υποστηρίζει ότι οι φοιτητικές εκλογές πρέπει να καταργηθούν. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να γίνονται φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή προετοιμάζονται για μετά επιταβουλευτές. Είναι ΑΚ, μετά πάνε στο ΚΚ που είναι, με ΔΑΠ, Νέα Δημοκρατία. Για μένα δεν παίζει ρόλο. Δεν έχει τίποτα. Απλά μας λένε ότι θα κάνουμε έργο και στο τελική δεν γίνεται τίποτα. Και θεωρώ πλέον ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται δεν έχει τις μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Δηλαδή στο τέλος, άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Οι παρατάξεις έχουν μεγάλες αντιπαλότητες. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως στα ποιητικά και αστυνομική που έχω τη χαρά να σπουδάζω, η διαδικασία κινήθηκε καλά. Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι τόσο διαφορετικά αποτελέσματα, όσο η μεγάλη αποχή των φοιτητών, την οποία προσωπικά την καταλαβαίνω απολύτως. Γιατί οι παρατάξεις πλέον, περισσότερες τουλάχιστον, έχουν καταδείξει να εκπροσωπούν κάτι παλαιοκομματικό, κάποιους διαχωρισμούς που είχαμε στο παρελθόν μεταξύ αριστεράς, δεξιάς κτλ. Όσον αφορά το πανεπιστημιακό κομμάτι, δεν έχει κάποιο όφελος. Πιο πολύ κερδίζουν τα παιδιά από σημειώσεις, κάποια πράγματα που τους δίνουν, οι οποίες δεν είναι καλύτερες. Και για πράγματα εκτός πανεπιστημίου, ας πούμε εκτός σε μαγαζιά που δεν έχουν καμία σχέση να κάνουν με το πανεπιστήμιο, οπότε δεν βρίσκω κάποιο λόγο για να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι στα μαθήματα περισσότερο, στο τι κάνει ο καθένας. Τώρα τα κόμματα και όλα αυτά, οι εκλογές είναι καλό που υπάρχουν σαν θεσμός γενικά, αλλά δεν προσφέρουν κάτι ουσιώδες. Σας έχει απογοητεύσει όλη αυτή η εικόνα, σας απογοητεύει? Μου απογοητεύει αυτό που βλέπω καθημερινά με τις αφήσεις που γίνεται ένα μπάχαλο εδώ πέρα, που σε ενοχλούν ενώ μπαίνει στο μάθημα να τους ψηφίσεις, σου λένε ξανά και ξανά τα ίδια, τα ξέρουμε αυτά που μας λένε. Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις για τα τελικά αποτελέσματα, η ΔΑΠΝΟ Δουφουκού πετυχαίνει ξεκάθαρη νίκη. Δεύτερη δύναμη είναι η ΠΚΟΣΟΥ και τρίτη η ΠΑΣΠ.